Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε σήμερα η 63χρονη Ρωσίδα που κατηγορείται πως χτύπησε με το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε ένα σκυλάκι στην περιοχή των Πατελών στο Ηράκλειο το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης. Ως προς την συμπεριφορά της κατηγορουμένης ήταν μια λαθασμένη απόφαση από το καθεστώς πανικού. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει το κακό στο κατοικίδιο. Μετά το πέρας της απολογίας της, η 63χρονη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για εκούσιο τραυματισμό, πρόκληση σωματικών βλαβών και εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και πιο συγκεκριμένα της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και στο εξής θα εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά το μήνα. Η γυναίκα βρισκόταν υποκατάστατος τρομοκρατίας των κρατητηρίων, μάλιστα. Κατέρευσε κιόλας, είναι μια γυναίκα 63 ετών, διαβητική, έχει ένα νεφρό. Η γυναίκα ενώπιον των αρχών υποστήριξε πως δεν ήθελε να χτυπήσει το ζώο. Αντιλήφθηκε από όσο, όπως κατέθεσε το κατοικίδιο, περίπου στα 5 με 6 μέτρα απόσταση από το αυτοκίνητό της, είχε μειώσει ταχύτητα, σταδιακά μειώνει κι άλλο. Θεώρησε πως το κατοικίδιο είχε περάσει από την αριστερή πλευρά του αυτοκίνητου και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Από όσο μας ενημέρωσε, ένιωσε ένα τράνταγμα. Θεώρησε πως σε καμία περίπτωση δεν είχε προσκρούσει το αυτοκίνητό της με το εν λόγω κατοικίδιο. Δυστυχώς όμως έγινε. Ζητάει δημόσια συγγνώμη. Το τραγικό περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα. Δεν υπήρχε πρόθεση σε καμία περίπτωση. Αν υπήρχε πρόθεση, θα είχε επιταχύνει κιόλας. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο έχει ακινητοποιηθεί σε μικρή απόσταση από το σκυλί, το οποίο βρίσκεται μόνο του στο δρόμο. Στη συνέχεια και χωρίς το σκυλάκι να έχει μετακινηθεί στο ελάχιστο, το όχημα αρχίζει να κινείται, παρασύροντας κάτω από τις ρόδες του το άτυχο ζώο. Το σκυλί υπέστη τραύματα σε όλο του το σώμα, χειρουργήθηκε και παραμένει νοσηλευόμενο σε κτηνιατρική κλινική. Αναλαμβάνει τα νοσήλια του κατοικιδίου. Όποια είναι αυτά. Στην 63χρονη γυναίκα έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 40.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, ενώ διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ επιβλήθηκε και στην ιδιοκτήτρια του ζώου για παράβαση επίσης της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αν είχε σταματήσει, θα είχε αποφευχθεί όλο ό,τι έχει διαδραματιστεί μέχρι στιγμής.